Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο λογοθέτη. Εντάξει, απαντήστε τώρα. Πρέπει να το βλέπετε, δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω στον κύριο λογοθέτη ότι στο σχόλιο το οποίο έκανε για τους απολογισμούς των σχολικών επιτροπών ότι επί εποχής Καλλικράτη το 2000. Περιτράτη από τότε, περιτράτη, πόσα αιώνα έχει το χάρι. Κύριε Παύλου, έχετε μία τάση που να είστε απέναντί μου. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν με διακόπτετε εσεί όμω. Τώρα εσύ γιατί με διακόπτετε. Δεν κατάλαβα. Κύριε Πρωτοπαθά, συνεχίστε παρακαλώ. Θέλω λέω να υπενθυμίσω στον κύριο λογοθέτη ότι το 2010. Το 2010. Όταν άλλαξε το καθεστώς όλων των σχολικών επιτροπών, κύριε Πρόεδρε, μετά από 2 χρόνια περάσαμε, γιατί ήμουν διευθύντρια του Σχολείου Θεοδόρους, τον απολογισμό των σχολικών επιτροπών. Δεν είναι απαραίτητο και αναγκαίο, κλείνοντας το έτος των σχολικών, να περάσουμε και να κάνουμε απολογισμό των σχολικών επιτροπών. Αλλά βλέπω ότι τελικά ξαναρχόμαστε πάλι στα ίδια και στα ίδια συζητάμε, χωρίς να κάνουμε ένα βήμα όλοι μπροστά. Είπατε ότι δεν θα ξαναψηφίσετε πάλι ένα συμβούλιο το οποίο έγινε τηλεφωνικά για ένα... Τι λέτε τώρα, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Δεν κατάλαβα. Δεν σας κατάλαβα. Για ένα συμβούλιο το οποίο έγινε. Ωραία. Δηλαδή, αν κάνουμε και ένα λάθη στην ρήμη του λόγου. Δεν κατάλαβα. Σας βλέπω και αντιδράτε. Θα έπρεπε να τα αφήσω. Συγγνώμη, να μην αντιδράσω. Εν πάση περιπτώσει, για ένα συμβούλιο, γιατί θα σας πω και κάτι άλλο. Επί εποχής του κυρίου λογοθέτη, ήρθαμε παραμονή πριν κατατεθεί η πρόταση για το πράσινο ταμείο. Άστονε, Γιώργο. Συγγνώμη, η κυρία Μαρένη μιλάει. Είπατε ότι ήρθαμε, ήρθαμε και στο 5 να ψηφίσουμε μία διάθεση εμπίστοσης. Και σας λέω ότι συμβαίνουν και γίνονται αυτά. Και μάλιστα για πιο σημαντικά θέματα, όπως την εποχή σας, με δική μας πρόταση που κάναμε, γιατί έλεγε, εξέπνεε η προθεσμία που αφορούσε την κατάθεση πρόταση στο Πράσινο Ταμείο, προκειμένου να πάρουμε, προσέξτε εδώ, το Πάτε Ράιτ, έγινε συμβούλιο στο παραπέντε την ίδια μέρα, παρότι πριν από 2 μέρες το είχαμε συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν και θα σας πω και κάτι. Δεν ήταν και το μείζον θέμα για μια πολιτιστική εκδήλωση που έγινε στους Αγίους Θεοδόρους και μιλάτε για ένα ποσό 4.000 ευρώ που πλέον αυτά ανεβαίνουν στη διάβγεια. Βλέπει κανείς, μπορεί να δει κανείς το πρωτογενές, αυτό το οποίο καταθέτουμε και πού πάνε τα χρήματα. Εγώ θα σας πω χοντρικά τώρα, γιατί δεν θυμάμαι μαζί με το ΦΠΑ πόσο έρχονται. 2.200 δώσαμε στο Σεριάνι, μαζί νομίζω με το ΦΠΑ και το φόρο, το μουσικών και 1.500 για το γόρδιο δεσμό μεθαύριο το Σάββατο που θα γίνουν στους Αγίους Θεοδόρους. Σιγά το θέμα, κύριε Πρόεδρε, για το οποίο γίνεται συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό και σας είπα σε παραλληλισμό με το Πράσινο Ταμείο. Έχει σχέση. Ανεξάρτητα από αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι θέμα να το κάνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τα περίπτερα, θέλω να απαντήσω και να πω ότι, κύριε Παύλου, εμείς τολμήσαμε πραγματικά να, αν θέλετε, να παρεύουμε στην πόλη σε ό,τι αφορά τα κλειστά περίπτερα. Δεν χρειάζεται να την κουράσετε. Κατάλαβα ότι υπήρχε προηγουμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 4 περίπτερα κίνηση. Και έχω καλυφθεί πλήρως. Δεν χρειάζεται να σου καταλάβει το χρόνο. Κανονικά είχαμε Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, κανονικά οι θέσεις στην τεχνική υπηρεσία. Θέλω να τελειώσω όμως και να πω ότι δεν μετεφέρθη ένα περίπτερο μόνο, δεν μετακινήθηκε ένα περίπτερο μόνο, θα μετακινηθούν ακόμα άλλα 3. Αλλά αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε μία τώρα μέρα. Θα μετακινηθούν, μέχρι τώρα ένα μετακινήθηκε. Εννοείται ότι... Λέτε δεν μετακινήθηκε ένα μετακινήθηκε. Όχι, σας λέω ότι μετακινήθηκε ένα, αλλά το ένα δεν είναι το ένα μόνο. Υπάρχουν άλλα 3 τα οποία θα μετακινηθούν το επόμενο διάστημα. Δεν μπορεί ο εργολάβος να μεταφέρει την ίδια μέρα.
για το κόστος που έχουμε ψηφίσει ένα κόστος μεταφοράς. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, δηλαδή οι δαπάνες, τι αφορούν. Μπορείς να μας πει κάτι για τη μεταφορά. Έχουμε βάλει έναν κωδικό. Γιατί σας το λέω, γιατί και η βάση που περιπτέρουν μια θέση, την έκανε η τεχνική μας υπηρεσία, έτσι δεν είναι, άρα δεν έχει κόστος. Όταν είναι κόστος μεταφοράς, είναι δεν ξέρω 4.000 πόσο κατά 4.000 έχουμε βάλει. Τι εννοείται με αυτό, δηλαδή δεν θα έπρεπε ο ιδιοκτήτης από μόνος του να μεταφέρει, εφόσον είναι με, δική του, με δικό του αίτημα, ο ίδιος κάνει αίτημα για τη μεταφορά, πρέπει να την καλύψει ο Δήμος. Δεν κάνει αίτημα. Τι λέτε τώρα, αυτό έγινε με μεταφορά του Δήμου. Δεν κάνει αίτημα. Σύμφωνη γνώμη με υπεύθυνη δήλωση, την οποία... Κύριε Λογοθέτη, με υπεύθυνη δήλωση δίνεται ο κάθε ιδιοκτήτης και λαμβάνει γνώση της θέσης στην οποία θέλει προκειμένου να μεταφερθεί το περίπτερό του. Λοιπόν, η εργολαβία την οποία έχει τα χρήματα, μάλλον ο κωδικός αυτός... Δεν είναι ευθύνη της μεταφοράς. Ορίστε. Η ευθύνη δεν είναι ευθύνη της μεταφοράς. Όχι, όχι. Είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Ο νομοθέτης αναφέρει ότι δίνεται ο Δήμος να μετατοπίσει τα περίπτερα. Φυσικά να λαμβάνει το κόστος της μεταφοράς. Και στην προκειμένη περίπτωση τα 4.000 έχουν να κάνουν με την αποξήλωση και την τοποθέτηση, ασχέτως αν κάναμε εδώ την βάση, την έβαλε η τεχνική υπηρεσία, διότι πραγματικά είναι αρκετά δύσκολη η δουλειά αυτή και είναι και πολύ λεπτομερή, διότι φανταστείτε ότι τα περίπτερα αυτά, όπως το συγκεκριμένο, είναι παμπάλαια, είναι ξύλινες κατασκευές και υπάρχει και ο κίνδυνος να διαλυθούν, όπως αντιμετωπίσαμε στο συγκεκριμένο περίπτερο το πρόβλημα αυτό και όπως έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό εδώ από κάτω, στην παραλία, στο λιμενικό ταμείο, όπου με την πάροδο του χρόνου προσθέσανε υλικά κλπ. Απλά επειδή με ρωτάτε τα χρήματα. Πέρασε η Οικονομική Επιτροπή, είναι κάτι που δεν θα δούμε. Να κάνω μια ερώτηση μόνο.